Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πάντα βλέπει θετικά τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ χωρών και λαών, αρκεί να διασφαλίζεται η αρχή των ισότιμων σχέσεων, του αμοιβαίου οικονομικού και κοινωνικού ωφέλους, η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, που όλα αυτά μαζί οδηγούν στην ευημερία τους. Συμβάσεις όπως αυτή που συζητάμε σήμερα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, με πεδίο την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, τις εξετάζουμε προσεκτικά, με βασικό κριτήριο αν δημιουργούν όρους που βοηθούν στην ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των λαών ή αν πρόκειται για συμφωνίες που υπηρετούν οικονομικά συμφέροντα, πολιτικές επιδιώξεις ή γενικότερους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Και το λέμε αυτό διότι η επιστήμη και η τεχνολογία σήμερα έχουν κάνει τεράστια άλματα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή των εργαζομένων, των λαών όλου του κόσμου. Βέβαια, η καπιταλιστική πραγματικότητα δείχνει αμήλικτα το εντελώς αντίθετο. Παρεμποδίζει τα ωφέλη και τα επιστημονικά επιτεύγματα να φτάσουν στις απέραντες μάζες των λαών του κόσμου. Άνθρωποι εξαθλιώνονται, πεθαίνουν, ζουν στην ανεργία, στη φτώχεια, χωρίς στέγη, χωρίς στοιχειώδεις παροχές υπηρεσιών υγείας. Την ώρα που η επιστήμη θα μπορούσε να γίνει αρρωγός και σύμμαχος, νικώντας ασθένειες, οι οποίες παλιότερα ήταν μοιραίες. Αντί να γίνονται πράξη όλα αυτά, η ζωή, η υγεία, η τεχνολογία και η επιστήμη τίθενται στην υπηρεσία του κέρδους. Τίθενται στην υπηρεσία δραστηριοτήτων που υποβαθμίζουν, ακόμα και εξευτελίζουν κάθε έννοια αξιοπρέπειας με σκοπό κάποιοι να κερδίζουν χρήματα. Και επιπλέον σε τέτοιες συνθήκες οι άνθρωποι φτάνουν να πουλούν ακόμα και την ψυχή τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Τα αποτελέσματα δεν είναι μόνο συγκλονιστικά, αλλά είναι κυρίως τραγικά. Και όσο οι τεχνολογικές και επιστημονικές ανακαλύψεις υπηρετούν τα οικονομικά συμφέροντα και όχι τον άνθρωπο, τέτοια φαινόμενα όχι μόνο δεν θα σταματήσουν, αλλά θα διωγγώνονται. Στη σύμβαση που συζητάμε, μεταξύ άλλων, αναφέρεται η συνεργασία σε τεχνολογικό επίπεδο και σε ερευνητικά προγράμματα, ενθαρρύνοντας, λέει, την συμμετοχή οικονομικών φορέων. Δηλαδή εκδήλωση επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στους τομείς αυτούς. Καταρχάς, είναι υποκρισία να θέλουμε τη συνεργασία σε τομείς όπως είναι η έρευνα και η τεχνολογία, όταν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις περικόπτουν δραματικά τις κρατικές δαπάνες για την έρευνα, όταν χρηματοδοτούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρηματικοί όμιλοι για να κάνουν αυτή την έρευνα και να προωθούν τα δικά τους προϊόντα προκειμένου να αποκομίζουν κέρδη στα πλαίσια αυτής της περιβόητης ανταγωνιστικότητας. Είμαστε κάθετα αντίθετοι, γνωρίζοντας ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρέχουν ερευνητικά προγράμματα που αφορούν θέματα για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία της γνώσης, για την ισχυρή Ευρώπη, εξυγχρονισμός της κοινωνικής ατζέντας, η Ευρώπη ως παγκόσμιος εταίρος, ζητήματα δηλαδή που αφορούν τον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικές που μας έχουν οδηγήσει σε αυτά που σήμερα βιώνει και ο δικός μας, ο λαός, ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών επιλογών. Τα προγράμματα αυτά που συνάπτονται μεταξύ κρατών δίνονται κατά βάση σε ερευνητικά πεδία που μπορεί να αποφέρουν κέρδος, είτε άμεσα, είτε μεσοπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, η άντληση πόρων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λύνει το πρόβλημα, καθώς αυτοί οι πόροι διατίθενται εκτός από το ότι πάνε σε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Παράλληλα με αυτό, διατίθεται σε στοχευμένες ενέργειες που έχουν καθοριστεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για έρευνες σε διαφορετικούς τομείς για την ανάπτυξη και την ευημερία των λαών. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς δεν διαβάζουμε απλά ένα κείμενο, διαβάζουμε και τα ψηλά γράμματα και το τι πραγματικά μπορεί να επιδιώκουν τέτοιου είδους συμβάσεις. Γνωρίζοντας τέλος ότι προωθούνται και ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ, χωρίς πολλές φορές να αναφέρονται, μόνο εάν ανατρέξεις σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, ακόμα και δικών μας
πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Χρηματοδοτούνται λοιπόν από το ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή χωρών που είτε είναι μέλη του, είτε από κράτη που υπηρετούν νατοϊκές και υπεριαλιστικές στοχεύσεις. Με όλο αυτό το σκεπτικό που ανέπτυξα, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση.